Η ενίσχυση των υποδομών της βιομηχανικής περιοχής Πρέβεζας προκειμένου να επιτευχθεί η προσέλκυση νέων επενδυτών αποτέλεσε ένα από τα αιτήματα που έθεσε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης υπόψη του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου και Χαρίτση. Μάλιστα, τη βιομηχανική περιοχή επισκέφθηκε ο κ. Χαρίτσης, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε ότι για την στήριξή της έχει σχεδιαστεί ειδικό πρόγραμμα στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών της. Πέρα από το ΕΣΠΑ, η βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας, εξάλλου σύμφωνα με τον κύριο Χαρίτση, θα μπορέσει να αντλήσει χρηματοδότηση και από το νέο Ταμείο Υποδομών που δημιουργήθηκε και το οποίο θα κατευθύνει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για έργα σε όλη τη χώρα. Είπα και έκανα μια πρόταση στους αρμόδιους υπουργούς και προχθές που ήταν εδώ ο Υπουργός Οικονομικών, ο συμπατριώτης μας, ο κύριος Σακαλώτος και ο κύριος Χαρίτσης. Είπα ότι στην Πρέβεζα λειτουργεί η βιομηχανική περιοχή από το 1979. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ήπειρος είναι η πιο φτωχή περιοχή, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης. Θα πρέπει να δοθούν ειδικά κίνητρα για νέες επενδύσεις σε βιομηχανικές περιοχές της Ήπειρου. Έτσι, να υπάρχει, θα έλεγα, αύξηση της απασχόλησης, έτσι, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πέρα από την οικονομική στενότητα υπάρχει είναι η ανεργία και η ανεργία στους νέους. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη πληγή της ελληνικής κοινωνίας. Το πρόβλημα αυτό θα λυθεί με νέες επενδύσεις. Χωρίς νέες επενδύσεις δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Άρα θα πρέπει να δοθούν ορισμένα κίνητρα για να υπάρχει μια ισόρροπη και δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη. Υπάρχει ο εξυγχρονισμός ο απαραίτητος στη βιομηχανική περιοχή? Υπάρχει. Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα από το 1979 ως σήμερα. Οπωσδήποτε η βιομηχανική περιοχή λειτουργεί και κάθε χρόνο βελτιώνεται όλες οι συνθήκες. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι λειτουργεί και υπάρχει και ζήτηση οικοπαίδων. Ο κύριος Μπαΐλης αναφέρθηκε επίσης και στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την παραμονή του ΤΕΙ στην Πρέβεζα, τονίζοντας ότι όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά και να αναβαθμιστεί σε πανεπιστημιακού επίπεδου σχολή. Οπωσδήποτε, κύριε Βαγγελίου, όταν προτείνονται ορισμένες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σίγουρα υπάρχει και μια ανησυχία, μια αγωνία, τι γίνεται και πού θα πάμε. Οπωσδήποτε, εμείς με το σχέδιο αυτό της αλλαγής που προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας, η θέση μας ποια είναι? Η θέση μας είναι ότι το ΤΕΙ της Πρέβεζας, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολής, θα πρέπει να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ένα, να υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση. Από εκεί πέρα νομίζουμε και πιστεύουμε ότι το ΤΕΙ, η σχολή της Πρέβεζας, έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που μπορεί να ενταχθεί. Και ποιες είναι αυτές? Είναι το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, οι καθηγητές. Έχουμε 16 μόνιμους καθηγητές. Έχουμε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι στο τμήμα 1628 ενεργοί φοιτητές. Και πλέον να πω κάτι που αναβαθμίζει και τη σχολή, είναι ότι από το 2015 λειτουργεί με τα πτυχιακό τμήμα στη σχολή. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις συνάδουν για να υπάρχει αυτή η ποιοτική αναβάθμιση. Εμείς θέλουμε να παραμείνει η έδρα στην Πρέβεζα, έτσι, και να ενισχυθεί το τμήμα αυτό και άλλες συναφείς δομές από το Πανεπιστημίο.